Είναι η ώρα για το βαρύ ασήμαντο σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου. Καλησπέρα. Πώς πήγε με τον Αντρέ, ρε. Συνδεόμαστε με την Αθήνα εμείς που είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί ορισμένοι από εμάς περνάμε και από εδώ. Ερχόμαστε, και... ερχόμαστε να πούμε μια καλησπέρα. Εσείς οι Αθηναίοι δεν ξέρω, είστε κάπως αλλιώς. Εσείς εκεί της Αγίας Παρασκευής να πούμε δεν μας καταδέχεστε. Δεν έχετε μια βόλτα από εδώ να δείτε πως είμαστε. Τι κάνατε, πως θα περνάτε? Φανταστικά, ρε φίλε. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι ήθελα να κάνω έκπληξη στο Γιώργο, αλλά δεν είχα υπολογίσει την κάμερα. Με είδε, ρε, εσύ. Τον είδα, έχω το ρούφ εδώ μπροστά μου και ξαφνικά βλέπω την ώρα που, ξέρω εγώ, λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα και βλέπω ένα, λέω, ποιος είναι αυτός τώρα, τι ήρθε εδώ, σαν του Σαμπράκο μοιάζει, λέω, αυτός εδώ. Ξέρεις, και το βλέπω, είναι και ασπρόμαυρο, ας πούμε, το monitor εδώ πέρα το μεγάλο. Και λέω, Σαμπράκο δεν είναι αυτός, ρε. Και βγαίνω μετά και βλέπω Σαμπράκο και λέω, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα ντου. Από ανθρώπους που αγαπάω, μ' αρέσουν. Ναι. Μιχάλη. Ήθελα να το πω χθες την ώρα που έλεγες έτοιμος είμαι με το βαλάκι να έρθω με τις κουκούλες. Ναι. Και λέω, το νου σου αύριο στις πόρτες. Θα σου πω εγώ την αυθεντική ατάκα. Αλλά λέω, θα του ψηλιαστεί. Θα σου πω εγώ την αυθεντική ατάκα του Γιώργου μόλις με είδε. Εσύ για κάποια πατεωνιά βρίσκεσαι εδώ. Όχι, του είπα ύποπτος είσαι, για κάτι ύποπτο ήρθες. Έτσι. Τι φοράγες το λίγα πατεωνιά. Όχι, ήταν ύποπτος, δεν τον είπα πατεωνιά, τον είπα ύποπτο. Λέω είναι αυτό. Μετά μου λέει και κάποιες λεπτομέρειες που βρίσκεται, τι κάνει, τι δεν κάνει. Λέω ύποπτος είσαι, Βασίλη, 100%. Με το Μιχάλη είμαστε σαν τα αντρόγυνα που όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι η γυναίκα βλέπει τον άντρα και φοράει κάτι έξω από τα συνηθισμένα, δηλαδή κάθε μέρα είναι με το τσέρτ και ξαφνικά εμφανίζεται με πουκάμισο. Ναι, ποια που το έβαλε. Εμείς με το που βλέπει ο ένας τον άλλον με κάτι έξω από τη ρουτίνα, είναι κατευθείαν στολία πατεώνα. Δηλαδή έχει πάει κάπου να κάνει κάποια δουλειά. Λοιπόν, ο Βασίλης Σαμπράκος, κυρίες και κύριοι, είναι στο στούντιο. Δεν το ήξερα, γι' αυτό δεν σας είπα. Το έμαθα τελευταία στιγμή. Τον είδα μάλλον τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και δεν είπα κάτι από την αρχή της εκπομπής. Ναι. Και μας έκανε ένα πολύ ωραίο, ένα καταπληκτικό ντου εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Και έχουμε μαζί μας και τον Μιχάλη Τσόχο στο Λίμπερο, όπως κάθε μέρα. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή περισσεύω. Θέλω να καθίσω αναπαυτικά να πιω τον καφέ που δεν μου πήρανε, Μιχάλη. Πήρανε, αυτοί συνεννοήθηκαν έξω, πήραν καφέ και για μένα δεν πήρανε. Εγώ είμαι με το πρωινό ακόμα, το στεναχωρημένο, το γαλλικό. Έρχονται οι Αθηναίοι και μας παίρνουν και τους καφέδες. Αυτό ήταν. Και η φάση ποια είναι? Όποτε έχουμε παραγγείλει, Μιχάλη, το έλεγα και στο Βασίλη πριν, όποτε έχουμε παραγγείλει καφέ, πάντα κάνουν μια εβδομάδα να τον φέρουν τον καφέ. Στο Βασίλη πώς έγινε και μέσα σε 5 λεπτά ήρθε καφέ, ρε φίλε? Σε 5 λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Λέω και κύριε, οι Αθηναίοι, κοίτα ρε φίλε. Και στο delivery. Ρε Μιχαλάκη, ποιος είναι αυτός που πήρε τον Πανετολικό? Ο Καμίνσκι. Και σκεσέ. Ήξερα τον Καμίνσκι που έπαιζε στην Εθνική Πολωνία. Τον είχα πάθει πολύ καλά τώρα τελευταία. Αλλά αυτός εδώ είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση, φαίνεται, όσο τον έψαξα, γιατί και εγώ το έμαθα πολύ ξαφνικά. Είναι εντυπωσιακή, είναι εντυπωσιακή περίπτωση. Ναι, πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να φανταστείς ότι αυτός θέλει να ασχοληθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ακόμα περισσότερο δυσκολεύεσαι να φανταστείς ότι θέλεις να ασχοληθεί με τον Πανετολικό. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ένας τύπος που προσπάθησε να πάρει πριν 3 μήνες την Everton, κατέθεσε μια επίσημη πρόταση, προχώρησαν οι συζητήσεις αρκετά, δεν τα βρήκαν στα χρήματα, έφτανε μέχρι τα 400 εκατομμύρια λίρες η δική του προσφορά, ήταν μπροστάρης από αυτό που λέμε fund, το οποίο είχε και ορισμένους πολύ αναγνωρίσιμους Άγγλους μέσα. Ναι. Οι Άγγλοι που αυτά τα πράγματα τα ψάχνουν πάρα πολύ για να δουν ποιος είναι αυτός που θα μπλέξει με το ποδόσφαιρό μας, και τα σοβαρά μέσα που τον έψαξαν πάρα πολύ, όπως ο Guardian, ας πούμε, δεν έγραψαν τίποτα μεμτό γι' αυτόν, απολύτως τίποτα. Ναι. Δεν βρήκαν τίποτα. Ένας επιχειρηματίας του real estate στην Αμερική, που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, πρέπει να έχει κτίρια, σπίτια, δεν ξέρω εγώ τι, σε καμιά εκατοστή χώρες. Λέγεται, αλλά δεν το έχω επιβεβαιώσει και δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να έχει εμπλοκή στο ελληνικό η εταιρεία του real estate, και έτσι να είναι η εξήγηση της επένδυσης στην Ελλάδα. Αλλά είναι βέβαιο ότι θέλει να επενδύσει στα σπορ. Τώρα γιατί το κάνει στην Ελλάδα είναι ένα ερώτημα.
δεν παίρνει μόνο τον Πανατολικό, παίρνει και το Εμιλέον, που ο Φώτης Κοστούλας στην αρχή δεν ήταν και πολύ θετικός, αλλά το έβαλε ως προϋπόθεση ο Καμίνσκι για να αγοράσει τον Πανατολικό, ότι θα αγοράσει και το πολύ καλό προπονητικό κέντρο που έχει. Ένα προπονητικό κέντρο που χρησιμοποιείται και για λόγους ψυχαγωγίας στο Αγρίνιο, αλλά ο ίδιος ενημέρωσε ότι θα είναι μόνο προπονητικό και θα το εξυγχρονίσει ακόμα περισσότερο. Ζήτησε τα σχέδια του γηπέδου, ρώτησε που είναι η φάση σε σχέση με την ανακατασκευή του ή το μεγάλωμά του, τι λέει ο Δήμος, τι λέει η νομαρχία, που κολλάει, γιατί έχει κολλήσει, γιατί δεν γίνεται, αν γίνεται. Ρώτησε για εκτάσεις στη γύρω περιοχή που υπάρχουν, αν υπάρχει τρόπος για νέο γήπεδο. Γενικά φαίνεται ότι η διάθεση είναι για μεγάλη επένδυση. Μακάρι, όλα ακούγονται πολύ ωραία. Πραγματικά ακούγονται πολύ ωραία. Και για τον Πανετολικό. Και είναι αληθινά, δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες, κάποιες πληροφορίες. Είναι αληθινά. Έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα, δηλαδή είναι τελειωμένο. Το deal πρέπει να είναι τελειωμένο. Πρέπει να έχουν πέσει και υπογραφές. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, πρέπει να είναι και επισήμως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Πανετολικός. Απλά την ανακοίνωση περιμένουμε προφανώς από την ΠΑΕ. Σήμερα έρχεται ο γιος του, ο οποίος έτσι κι αλλιώς αυτός ήταν που θα ασχολιόταν και στο day by day με την Everton. Φαντάζομαι στο day by day με τον Πανετολικό δεν θα ασχοληθεί. Αλλά θα ορίσουν κάποιους εδώ. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με την υπάρχουσα διοίκηση θα πορευτούν μέχρι το τέλος της σεζόν και σιγά σιγά θα αντικαθιστούν στελέχη της. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε αυτούς που έρχονταν να παίξουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να κάνουν μεταγραφή και να πάνε στο αγγλικό και τώρα έχουμε τον πρώτο που έρχεται να κάνει το μπάστερ στη διοίκηση ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων μέσα από το ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά κάνει τη μεταγραφή να πάει στην Everton. Κοιτάξτε, αν το κάνει έτσι, είναι μεγάλο σχολείο η Ελλάδα. Δηλαδή, βέβαια. Πλάκα κάνει. Ρώτα τον Ντάνιελ Λίβι, εσύ. Ρώτα τον Ντάνιελ Λίβι που ερχόταν και έτρωγε, έσπαγε τα μούτρα του με την ΑΕΚ και μετά πήγε και έκανε την Τότεναμ. Μεγάλο μέγεθος, ασχέτως αν είσαι αυτό σε στεναχωρεί. Όχι, αυτό δεν με στεναχωρεί. Ο άνθρωπος είναι εκεί πέρα 20 χρόνια, ένα κατσαρόλι δεν έχουν πάρει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έφτιαξε γηπεδάρα όμως, να τα λέμε και αυτά. Εκεί να μείνει άλλα 20 χρόνια ο άνθρωπος. Εντάξει, Βασίλη, άμα θέλεις και νομίζεις ότι προκαλεί, μπορούμε να τον κλείσουμε και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι προκαλεί. Εδώ που τα λέμε, ναι. Έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε το πάνω χέρι τώρα. Εντάξει, και για να κλείσουμε για τον Καμίνσκι, εγώ διαβάζω εδώ ότι το έλεγα και πριν ότι έχει πτυχίο στη βιολογία και τη φυσική. Απόφυτο του Πανεπιστημίου λέει τη Μινεζότα. Τι δουλειά έχει αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, φτιαγμένο είναι δηλαδή. Ωραίο. Ο βιότοπο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει σπάνια πτηνά. Υπό αυτή την έννοια, το πανεπιστημιακό πτυχίο που έχει μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί κατά τα άλλα, ούτε στι επαγγελματικέ του δραστηριότητε τον έχει βοηθήσει. Δηλαδή, ασχολήθηκε από πολύ νωρί με το real estate. Και εντάξει, θα προτιμούσε να εξπράσει οικονομικά, αλλά τα σπούδασε πάνω στη ζωή. Και είναι και αυτοδημιούργητος, να πούμε έτσι. Ναι. Που έχει και αυτό την πολύ μεγάλη σημασία. Δεν τα βρήκε από μπαμπά και τα λοιπά. Σωστά, σωστά. Ναι. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που σήμερα η περιουσία του υπολογίζεται $1 δισεκατομμύριο. Δεν λες και λίγα. Ναι. Κοίτα, αν φτιάξει, αφήσει την ίδια κληρονομιά που άφησε να και το κάτοχο. Αν καλά στο Αγρίνιο, μην είναι τίποτα. Ξέρετε, τώρα στο Λίπερο του Αγρίνιου να τον δούμε λίγο αυτό, να τον ψάξουμε. Ναι, για πες, Βασίλη, λέω 50% Κοστούλας να είναι για τον Πανετολικό. Θα είναι μια χαρά η κληρονομιά που θα αφήσει. Θα είναι μια συνέχεια του έργου που έκανε ο Κοστούλας. Γιατί αν σκεφτούμε πώς ήταν ο Πανετολικός στην προ-Κοστούλα εποχή και πώς είναι σήμερα και πώς είναι στη διάρκεια των τελευταίων ετών, δηλαδή, δεν έχουν σχέση. Πριν δεν υπήρχε στον ποδοσφαιρικό χάρτη, σήμερα είναι ένα. Και είναι εδώ και χρόνια. Αυτό είναι το αποτύπωμά του. Ένα καλό. Καλό σύλλογο και καλό μαγαζί με όρους αγοράς. Μέχρι και σήμερα. Και ένα από τα καλύτερα για τους επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, και με οργάνωση και με δικό του προπονητικό κέντρο και με μια δεκαετία πια σταθερά στην Super League. Ναι. Μεγάλωσε πολύ. Αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η υπόσχεση που είχε δώσει και μάλιστα δεν πρέπει τυχαία πριν 6 μήνες να το είχε πει σε συνέντευξη. Ότι εντάξει δεν θα αργήσει η μέρα που θα φύγω, 18 χρόνια είναι σχεδόν στον Πανατολικό, δεν θα αργήσει η μέρα που θα φύγω, αλλά το τελευταίο μεγάλο πράγμα που πρέπει να κάνω για τον Πανατολικό είναι να τον αφήσω σε χέρια που θα είμαι σίγουρος ότι θα τον μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο. Ναι. Και έτσι θα μπορώ και εγώ να φύγω. Ναι, και φαίνεται ότι δεν το έλεγε τυχαία, γιατί η κουβέντα αυτή με τον Καμίνσκι πιθανότατα έχει ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει, έχει κάνει κινησάρα.
Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά τα διάφορα και ας πάμε στην ουσία. Μιχάλη, γιατί είναι ο Βασίλης Σαμπράκος εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι δουλειά έχει αυτός εδώ, για ποιο λόγο? Εγώ το αποκάλυψα, ρώτησα. Πώς πήγε τώρα, ρώτησες μόνο, τι πήγε να πιει καφέ με το Βιερίνια. Α, δεν τα ξέρω. Πρέπει να τα πει ο Βασίλης τώρα, για ποιο λόγο είναι εδώ. Λοιπόν, ήρθα για ένα πολύ ωραίο. Αν ήρθε να κάνει κανένα deal σαν του Πανετολικού, μήπω. Όχι, όχι, όχι. Δεν αγόρασα ομάδα, ούτε πούλησα ομάδα. Δεν κατέχω ομάδα. Ήρθα λοιπόν για ένα πολύ ωραίο γύρισμα που έγινε με πρωταγωνιστές, δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και έναν πολύ γνωστό γκέιμερ. Στην πραγματικότητα, τον πιο γνωστό ελληνόφωνο γκέιμερ που είναι ο 2J, που είναι και ο μεγαλύτερος YouTuber, δηλαδή κάποιο που έχει 1,5 εκατομμύριο subscribers στο κανάλι του, οι οποίοι έπαιξαν μαζί βιντεοπαιχνίδια, ποδοσφαιράκι. Και χωρίς να αποκαλύπτω, εσύ ποιος φαντάζεσαι ότι είναι καλύτερος αυτό, ο Βιερίνια ή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας? Ο Κωνσταντέλιας. Ναι ρε φίλε, το πιάνεις λόγω ηλικίας. Ναι, λόγω ηλικίας. Τον βλέπω ότι είναι και λίγο σαρδανάπαλος και τα λοιπά, χώνεται, είναι μια χαρά. Παρότι δεν παίζει. Από τον αγωνιστικό χώρο βλέποντας τον, λέω είναι καλός και εκεί. Μπράβο. Τους κάνει χαζούς εκεί, θα τους κάνει λόγια στο PlayStation και στα game σίγουρα. Μπορώ να πω ότι αν κανείς τον έβλεπε να παίζει video game ποδόσφαιρο, καταλάβαινε πολλά σε σχέση με την αγωνιστική νοοτροπία που έχει. Δηλαδή, ενώ απέναντί του στείνεται κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερος στην ηλικία, που ο Κωνσταντέλιας όταν ήταν μικρό παιδί τον έβλεπε αυτόν τον YouTuber, ο 2J. Είναι ο YouTuber. Άρα μπορεί να έχει και μια συστολή ότι εγώ τώρα παίζω με αυτόν που όταν ήμουνα πολύ μικρό παιδί, γιατί ναι, ακόμα μικρό παιδί είναι 19 χρονών, ναι, μεγάλωνε μαζί του. Mm-hmm. Έτσι. Άρα θα μπορούσε να έχει μια συστολή, να τον φοβάται λίγο, να τον ντρέπεται, ναι, αυτό. Ναι. Δεν τον έβλεπε. Και ναι, ήταν, όχι μόνο δεν τον έβλεπε, εγώ δεν έχω χάσει ποτέ και δεν θα χάσω ούτε σήμερα. Θέλω να πω ότι αυτή την νοοτροπία, και δεν ήταν νοοτροπία επιρμένου, δεν ήταν ότι. Δεν σε βλέπω με την κακή έννοια ότι εγώ είμαι στάρ και εσύ ποιος είσαι. Όχι αυτό. Ότι εγώ έχω απαίτηση από τον εαυτό μου να είμαι καλός και σε αυτό και να, ναι, το κάνω καλά. Και ο Βιερίνια την ίδια νοοτροπία έχει, αλλά ο Βιερίνια είναι ο Βιερίνια. Δηλαδή το περιμένεις να το έχει. Ναι, είναι, ναι, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο παιδί ψημένος όλα αυτά. Και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτό το παιδί. Έτσι κι αλλιώς ποδοσφαιρικά μιλώντας με τον Μιχάλη, μαζεύαμε τα μάτια μας στην οικία. Νομίζω το είπαμε και στον αέρα, Μιχάλη, αυτό. Ότι. Στο Ιωνικό Σπάκου, ναι, μας εξέπληξε. Δηλαδή ήταν πραγματικά, ναι, πέταγε αυτό το παιδί. Τον είχαμε πρωτοδεί από κοντά. Εντάξει, εγώ τον έχω δει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ μικρά διαχρονικά διαστήματα και πιο μικρό. Τώρα πια όρη μου έχοντας γυρίσει από το αγροτικό του στο εξωτερικό, τον είδαμε και στο ΠΑΟΚ. Έτσι. Που, ναι, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, okay, αλλά ο μικρός ήταν μακράν ο καλύτερος. Ναι, ναι. Και εκεί πάλι και η αγωνιστική του νοοτροπία ήταν για να σε εντυπωσιάζει. Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι. Και γι' αυτό και λέω ότι. Για ποιο λόγο τους έβαλες, τι τους έβαλες, για ποιον λόγο. Τι έκαναν. Ναι. Έπαιξαν λοιπόν ένα τελευταίας έκδοσης βιντεοπαιχνίδι ποδοσφαιράκι. Mm-hmm. Για την εταιρεία Γερμανός, η οποία ήταν ο χορηγός της ενέργειας αυτής. Mm-hmm. Όλο αυτό έγινε από μια εταιρεία με την οποία εγώ συνεργάζομαι, που λέγεται Digital Minds, η οποία κάνει digital marketing και το κάνει πλέον και στα σπορ. Δηλαδή μπλέκει με την αγορά του αθλητισμού και εγώ λειτουργώ, πώς να το πω, σαν αυτός που τους καθοδηγεί λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Τέλεια. Και κάνεις και εξαιρετική δουλειά όσοι παρακολουθούμε. Και ο Μιχάλης τα παίζει τα δάχτυλα όλα αυτά, έτσι. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, αν έχει μοναχογιό η τεχνολογία, είναι ο Μιχάλης. Αν έχει αδέρφια, δεν ξέρω. θέλω κορυφαίο ντεσού σε διαφημιστικό διάλειμμα στην εκπομπή του Αντένα, που είναι εξαιρετική. Είχα χθες στον αέρα του Στέφανο τον Αβραμίδη, του έδωσα πολλές φορές συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό όλο αυτό που βγάζετε. Εντάξει, τώρα εσύ είσαι φίλος μας, αλλά εγώ λέω ότι τουλάχιστον αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο που βλέπει την εκπομπή είναι ότι το λιγότερο την κάνουμε με αξιοπρέπεια τη δουλειά. Δηλαδή δεν έχουμε ρίξει το επίπεδο. Δεν ξέρω αν το έχουμε ανεβάσει, αλλά δεν το έχουμε ρίξει τουλάχιστον. Οπότε αυτό. Όχι, είναι φοβερό αυτό που κάνετε και στην Κοσμοτέ. Αυτό λέω, ναι. Εντάξει, για μοντιάλ μιλάτε. Είναι η επιτυχία σήμερα. Για μοντιάλ μιλάτε, τι να σας βρίσκει. Έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό τώρα. Μιλάμε για μοντιάλ. Αν έμπλεκαν ελληνική σύλλογη, όλο και κάτι θα είχαμε ακούσει. Δεν μπορεί τώρα. Εδώ που τα λέμε. Εδώ σε κανένα μάτσο ευρωπαϊκό, άμα πείτε σε κανένα Champions League, Europa League και καμιά ελληνική ομάδα, πέφτει τον πινελί και από κάτω. Κοίτα, με τον Μιχάλη, όπως σε όλα και στην εκπομπή του μοντιάλ, τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα.
με ρώτησες πώς είναι τα breaks εκεί, ας πούμε, τα διαλύματα. Δεν, νομίζω ότι τη μεγαλύτερη του στιγμή δεν την έχω ζήσει ακόμα. Ναι. Ναι, έρχεται. Το νιώθω ότι έρχεται και. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, για να ξέρεις αγορά. Να καταλάβεις. Ναι. Στο τελευταίο break, μετά το μάτς της. Μετά το μάτς της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα. Ναι. Έβαλε 4 και πέρασε στους 8. Μας έχει φέρει, έχουμε δει εκεί όλα τα χορευτικά, τα αυτά, τα εκείνα στην εκπομπή κτλ. Έχουμε δει τα χορευτικά του Ρισάβλιζον και τέτοια που κάνει τα περιστέρια, ναι, και όλα αυτά στους χορούς. Νόμιζα και την άλλη, έλεγε στη ρεπόρτερ, όχι τον ρεπόρτερ που βγάζει εκείνη τη Βραζιλιάνα που χορεύει εκεί με τον Παλογιάννη μαζί. Όχι. Έχει τελειώσει λοιπόν, έχουμε δει όλα αυτά τα χορευτικά, έχουμε μπει διάφοροι από τις χορευτικές κανόνες των ποδοσφαιριστών της Βραζιλίας, ναι, ναι, και πάμε σε break. Ναι. Τα break στον Αντένα κρατάνε κανένα τεταρτάκι, ναι, οπότε και εμείς πρέπει να μείνουμε ζωντανή, σε γρήγορση, ναι, για να γυρίσουμε και να μας έχει πάρει ο ύπνος. Εκεί λοιπόν βλέπαμε στην γιγαντοθόνη τους χορούς και Αβραμίλης, Αβράκος και Τσόχος χόρευαν κάνοντας, προσπαθώντας να κάνουν τη φιγούρα του Ρισάλισον. Κάνουμε περιστέρι, ναι, πλέον ναι. Αφού εγώ το έχω πει του Μιχάλη, στον τελικό σκέφτομαι να γονατίσουμε σαν τους παίκτες της Αγγλίας για να δείξουμε ότι γονατίσαμε από τη δουλειά. Όχι για να δείξουμε σεβασμό. Όχι, να όχι, ωραία. Αυτά που μου λέει και στον αέρα και εκτός αέρα ο Μιχάλης καθημερινά, εγώ είμαι έτοιμος, ξέρω εγώ, να βγάλω ένα ευρώ να το δώσω στον Μιχάλη. Ένα ευρώ δεν γίνεται κάτι, Γιώργο μου. Για αρχή, να πάρεις μια τυρόπιτα. Για αρχή. Άμα μου λείπει ένα ευρώ, καλά θα βουνά. Λοιπόν, πάση είναι εξαιρετικό αυτό που κάνει και είναι και πολύ δύσκολο γιατί πολλές ώρες και τα λοιπά. Έτσι όπως το βλέπεις τώρα, Βασίλη, εκτός από τη Γαλλία, ποιος άλλος θα είναι στο τελικό. Α, την έχεις δέσει τη Γαλλία, την πήγες. Καλά, εννοείται, ναι. Γαλλία, Μαρόκο, ημιτελικός από τη μια μεριά, τελικός, στον τελικό η Γαλλία που θα το πάρει βέβαια, αλλά από την άλλη με ποιον. Βλέπεις το Μαρόκο, ε. Βέβαια τώρα, δεν. Κάποια στιγμή θα σταματήσει η ποποφαρδία του συμπέθερου. Γιατί δεν έπαιξε, είναι στον πάγκο. Δεν έπαιξε καλά ο Φερνάντο Σάντο προχθές. Δεν ήταν καλή η Πορτογαλία. Ο Φέλιξ έπαιξε, ο Μπρούνο Φερνάντες και οι υπόλοιποι. Εντάξει, ναι, μέχρι και η αλλαγή του έκατσε, ρε φίλε, και έβαλε. Τρίξε μου τι άλλο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, ρε φίλε. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Αυτά. Ο Τσέσκου είναι σε κατάθλιψη. Προσπαθεί να το προσπεράσει αυτά. Και τώρα μετά από αυτό τι να προσπεράσει. Πρέπει να περιμένει καμιά 10 χρόνια. Ναι. Άκου. Μπορώ να δω και τη Βραζιλία να το παίρνει. Μπορώ να δω και την Αργεντινή. Μπορώ να δω και τη Γαλλία. Δυσκολεύομαι λίγο να δω την Αγγλία. Γιατί? Γιατί στην Αγγλία δεν βλέπω έναν ηγέτη. Οι Άγγλοι θα φάνε κανένα τάλιρο τώρα το Σάββατο, πότε παίζουμε. Έτσι το βλέπεις. Ναι. Να τελειώσει αυτό με Χάρι Κέιν και τα λοιπά. Και τους άλλους που βγάζετε, που γράφετε κάθε μέρα εσείς, οι Τσόχοι και οι Σαμπράκοι για κάτι. Μπίλιχαμ, πώς το λέμε. Τι είναι τώρα. Κάτσε για την ηλικία του, είναι πολύ. Αυτός είναι αυτός που έχει δείξει την καλύτερη. Τα μεγαλύτερα κότσια είναι από τους άλλους. Για εσάς που τα γράφετε και τα λέτε αυτά για να γεμίζετε σελίδες και τα λοιπά. Δεν ξέρεις τι έχεις μπλέξει τώρα. Δεν τους αντέχει τους Άγγλους με τίποτα. Δεν βλέπω κανέναν εγώ σαν Γάλλος που είμαι. Δεν βλέπω κανέναν. Αν πάλι μια φορά θα πατήσει τον Νίτρο ο Κιλιάμ στο μάτς, τελείωσε. Ναι. Μια φορά είσαι γεννημένο στο Παρίσι, μα είναι, δεν το ξέρει. Ναι, το κατάλαβα τώρα. Όχι, κυριολεκτικά. Αλήθεια. Αλήθεια. Αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει. Και έπρεπε να γίνω εξή εγώ, γιατί ο Δό ήταν Ρούσαν πιονέβαντε άλλα. Δηλαδή, ο Δό πρωταετών 21. Έπρεπε να γίνω εξή. Το πήγα από την άλλη. Δεν ξέρω. Οι Άγγλοι πραγματικά είναι αυτοί που. Σαν ομάδα μια χαρά μου φαίνονται, αλλά επειδή σου λέω δεν βλέπω κότσια, δεν βλέπω προσωπικότητα και εδώ από εδώ και μπρος χρειάζεται αυτό, εκεί είναι που αμφιβάλλω για την Αγγλία. Όλες τις άλλες μεγάλες, εντάξει το αφήνω στην άκρη του Μαρόκο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να κατακτήσει το παγκόσμιο κυπέλλο. Στις άλλες μεγάλες, βάζοντας στο κεφάλι μου ότι η Αργεντινή θα περάσει, θα παίξει με τη Βραζιλία, έτσι, αυτό έχω. Έχω στο μυαλό μου ότι ο ένας ημιτελικός ήταν αυτός. Ναι. Εκεί είτε μου πεις ότι. Θα κάνουν κανένα κράο οι Ολλανδοί, θυμηθούν ότι ξέρουν μπάλα. Πώς. Πώς, πρέπει να πάνε όλα ανάποδα, να δώσει πέντε πάρε βάλε ο Μέση και πάλι να υπάρξει να πάθουν Λαουτάρο, Μαρτίνες, όλοι οι υπόλοιποι της Αργεντινής και να μην τα βάζουν. Εμείς θέλουμε να βάλει γκολ ο Μέση, ό,τι και να γίνει θέλουμε να βάλει γκολ ο Μέση. Τον παίξαμε στο πέντε χθες που έδινε η εταιρεία. Μιχάλης, τι είπες? Θα τα πω σε λίγο. Τέτοια λες για τους Ολλανδούς όταν είσαι σε Θεσσαλονίκη,
Όχι, το αλήθεια. Δηλαδή, άλλα λε. Κάτσε, ρε φιλέ. Όχι. Αν θυμάσαι, και προχθές είπα ότι μου φαίνεται μια ομάδα η οποία έχει πιάσει το ταβάνι της. Λέω ότι ο προπονητής καλώς παίζει όπως παίζει, γιατί με αυτούς τους παίκτες δεν μπορεί να παίξει καλύτερα. Αυτό είναι που λέω. Ναι. Αλλά από αλήθεια. Εδώ και μπρος δεν μπορώ να πιστέψω. Μιχάλη, άλλα λέει στην Αθήνα και άλλα εδώ στη συμπρωτεύουσα. και εγώ τώρα, η αλήθεια είναι με τους Ολλανδούς. Όσο και αν θέλω να λέω να το πάρουμε και να το αξίζουμε, ρε παιδί μου. Τόσες φορές το αξίζαμε και να το πήραμε, τι, ας το πάρουμε ναι, και να το αξίζουμε. Αυτό. Αλλά δεν βλέπω τον τρόπο, δεν τον βλέπω. Ναι. Ούτε κατά λάθος δεν βλέπω τον τρόπο. Δύο μέρες, για να κλείσουμε με αυτό, δύο μέρες χωρίς Μουντιάλ, πώς είναι, Μιχάλη? Τέλεια, δεν είναι? Χθες το βράδυ πολύ δεν ήξερα, μιλούσαμε στα τηλέφωνα. Μου λέει δεν έχει άλλη δουλειά, μιλάμε στα τηλέφωνα. Μου λέει δεν έχει μουντιάλ. Δεν έχει μουντιάλ. Δηλαδή τι είμαστε, τίποτα συμπέθερα, μιλάμε στα τηλέφωνα. Αφήνετε κάτι άλλο να κάνετε. Βάλτε μια επανάληψη. Πήγαστε. Ορίστε, ρε κουλτούρα. Ορίστε. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Και μετά πήγα σε Μεξικάνη που έχει πια τεκίλε. Α, εντάξει, τόσο σε τώρα. Νόμιζα ετοιμαζόσου να πει ότι τώρα θα πα στη λυρική σκηνή. Αυτό ήταν το επόμενο που περίμενα μετά το θέατρο. Όχι, τώρα δεν πάω πουθενά, αλλά θα μπορούσα να είμαι στη λυρική σκηνή γιατί δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Αλλά τόση ώρα η Φραντζέσκα παίζει βιολί. Και εγώ έχω απομονωθεί για να μην τα ακούνε το βιολί. Όχι, δεν ακούγεται. Δεν μα έβαλε να ακούσουμε λίγο. Σας έχω εξηγήσει, Γιώργο, ότι αυτή δεν είναι μια σοβαρή εκπομπή που έχει χορηγούς, έχει συνεργάτες υψηλής ποιότητας, έχει, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, τίποτα ότι εδώ έχουμε ντρόπιο σύνδεση ΑΕ. Βάλτον εκεί που κάνει να ξεστραβωθεί λιγάκι, βάλτον στο ντρόπιο να ρίξει μια ματιά, να δει πως γίνεται η φίλτραση νερού, στη γεωργία, στη βιομηχανία, να δει πως πρέπει να καθαρίζει το νερό που πίνει, μπας και καθαρίζει και το κεφάλι του. Όλα αυτά τα έχει εξηγήσει. Του έχω πει για τις φράουλες μας λες. Από 1971 κάνει αυτή τη δουλειά η ντρόπιο σύνδεση ΑΕ. Εταιρεία, φοβερή. Φοβερή. Μόνο που είναι πάνω από μισό αιώνα αυτή η εταιρεία φτάνει. Δηλαδή εκεί τελειώνει, αρχίζει και τελειώνει όλο το έργο. Φτάνει. Το μήνυμα του Σαββράκου. Βέβαια. Κοίταξε, ο Βασίλης τώρα για να πούμε και μια αλήθεια σε αυτήν την εκπομπή. Ο Βασίλης ξεσαλώνει το μεσημέρι. Το μεσημέρι και εδώ τώρα ήρθε μαζεμένος είναι. Το μεσημέρι τους αρχίζει όλους, τους κάνει ένα ξέπλυμα κανονικό. Όποιος θέλει να βαντάρει, τους βαντάρει. Εδώ τώρα με εμάς τους δύο, Μιχάλη, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ήρθε και στο στούντιο, μήπως και το κοιτάξουμε με άλλο μάτι. Κάτσε, ήρθα να μην πω δύο καλά λόγια, να μην είμαι ταπεινός και αίσιος και ψύχρεμος και στη γωνίτσα μου. Άλλωστε, έχω εισβάλει σε μια εκπομπή που δεν μου ανάλογη να εισβάλλω. Εδώ είμαι εντελώς εξτραδάκι. Οπότε συμπεριφέρομαι ως εξτραδάκι. Πώς το είπατε στο αυτό που κάνατε το βιντεάκι. Πώς το είπες, ρε Μιχάλη, μας έφαγε την ώρα. Πώς το είπες, μας έφαγε την ώρα στο Βασίλη. Αλλά έχω αγόρα, είχε πει. Ναι. Τέλειο ήταν. Και τον έχω και ρομαντικά εδώ, έτσι. Γιατί ξέρεις, είναι νύχτα στο στούντιο εδώ πέρα, δεν έχει σκοτεινά. Ένα κόκκινο λαμπάκι ανάβει μόνο. Αλήθεια, είναι τέλεια. Όπως οι βραδινές εκπομπές που πρωτοβγήκαμε με τον Μιχάλη, έτσι. Στις ζούγκλες που μιλούσαμε με τον Μιχάλη πριν από χρόνια, ας πούμε. Και μιλούσαμε, ξέρεις, εκεί το έλεγα καλησπέρα. Στις 12.30 περίπου και τελείωνε δύο ξημερώματα. Εγώ μπορεί να μιλάω και μόνο τον άκουγα. Και λέω σε θέλω. Σε θέλω εσένα. Λοιπόν, κύριε Τσόχο, μας ειδοποιούν στο ακουστικό από τη ροή ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την ομιλία μας. Ναι, από τον πύργο ελέγχου. Τον πύργο ελέγχου. Άντε να προσέξεις. Και αύριο έχεις και κομπή αύριο, έτσι. Εγώ ξέρεις που είμαι, αν χρειαστεί οτιδήποτε. Τα λέει καλά. Τα λέει καλά στο ραδιοφωνές. Όχι, λέω ότι αυτός αύριο που είναι στην Αθήνα θα πάει η εκπομπή για Μουντιάλ. Ενώ εγώ που είμαι στη Θεσσαλονίκη, πώς θα. Να κάνουμε μια σύνδεση. Τι ώρα πετάς, 10.30 είπες. Κάτσε, γιατί εδώ τα αεροπλάνα τα μισά φεύγουν τέτοια ώρα όταν έχει τέτοιο καιρό. Σωστό. Έχει ομίχλη. Έχει ομίχλη, σωστό. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Να είστε καλά.